του και δείχνει ότι παρά το γεγονός ότι σε συνέχεια λέει δεν θέλω να ανακατεύω, στην ουσία ανακατεύεται για να παίρνει την κουτάλα και μάλιστα το ανακατεύει πολύ το πράγμα. Ενώ δηλαδή ότι καλό είναι να αποφευχτεί η στήριξη κομμάτων τα οποία ξέρω εγώ. Πιστεύετε ότι θα αυξηθούν τέτοιες δηλώσεις από το εξωτερικό εν ώψη μιας θερμής προεκλογικής περίοδου? Εάν πάρουμε την εμπειρία του 2012, είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν τέτοια φαινόμενα, τα οποία φαινόμενα δεν ξέρω πώς θα εκδηλωθούν, αλλά γεγονός είναι παραπληροφόρηση, κοινωνιολογία, ιστερίες, ένταση και ήδη η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή με τον πρωτοστατούτο του κ. Πρωθυπουργού θεωρεί τον ΣΥΡΙΖΑ κάτι σαν σατανά και καλεί τους έξω να τον εξορκίσουν και τους εντός και τους εκτός να τον εξορκίσουν για να αποτρέψουν την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στη κυβέρνηση και είναι φανερό ότι όπως είπα αυτά είναι συγκεκριμένα συμφέροντα τα οποία δεν θέλουν να χάσουν τα προνόμια τους και τον τρόπο που μέχρι σήμερα ενεργούν και πολιτεύουν. Κατά συνέπεια είναι λογικό να ακούσουμε διάφορα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ποιας φύσης θα είναι. Μία είναι η κατεύθυνση. Να συνεχώς να καταγράφουν το ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι μια μεγάλη απειλή, ότι δημιουργεί αβεβαιότητες και το ένα και το άλλο. Στην πραγματικότητα, με το πρόγραμμα αυτό που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, με αυτά που θα εφαρμόσει, με την ανακούφιση του ελληνικού λαού, με τη βελτίωση του επίπεδου, με την επανεκκίνηση της οικονομίας, γίνεται παράγοντας σταθερότητας και παράγοντας εξόδου από την κρίση. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα που αυτή τη στιγμή θέλουμε να περάσουμε. Και αυτοί οι οποίοι κινδυνολογούν θέλουν να βάλουν σε ακόμα μεγαλύτερη δυστυχία και επιδείνωση την κοινωνική κατάσταση στην οποία βιώνει ο ελληνικός λαός.